φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κόμμα μας με οδηγό της αποφάσης του 18ου συνεδρίου του το 2009, στις οποίες διατυπώνονται οι βασικές εκτιμήσεις μας για την ανατροπή του σοσιαλισμού, καθώς και το νέο πρόγραμμα που επεξεργαστήκαμε στο 19ο συνέδριο το 2013, συνεχίζει βασανιστικά τη μελέτη και την ερευνητική προσπάθεια για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση στον 20ο αιώνα. Έτσι, τα τελευταία χρόνια έχουν προσθεθεί σε αυτή την προσπάθεια η έκδοση «Σοσιαλισμός, η απάντηση στον 21ο αιώνα», επεξεργασίες μας για το σύγχρονο αστικό και σοσιαλιστικό κράτος, ενώ και με αφορμή μια σειρά επαιτίους, όπως τα 30 χρόνια από τις ανατροπές των σοσιαλιστικών κρατών, τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΣΟΣ Ουδού, είτε μέσα από αφιερώματα στο ριζοσπάστη, είτε στην κομμουνιστική επιθεώρηση, με τις διακηρύξεις της Κεντρικής Επιτροπής, ανακεφαλαιώνουμε τις εκτιμήσεις μας και δίνουμε μεταγενέστερα στοιχεία που προκύπτουν από την διερεύνηση της ιστορικής πείρας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η νέα έκδοση του εκδοτικού οίκου της σύγχρονης εποχής, η επιστολή του Μολότοφ προς την Κεντρική Επιτροπή του Κουκουσέ το 1965, ένα ντοκουμέντο που πραγματεύεται θεωρητικά και πολιτικά ζητήματα διαχρονικής σημασίας, που αποτέλεσαν τον πυρήνα της διαπάλης στο κομμουνιστικό κίνημα μέχρι την κορύφωση με τις αντεπαναστατικές ανατροπές στην περίοδο 89-91 και που μέσα από αυτό επιβεβαιώνονται και ενισχύονται οι βασικές εκτιμήσεις του 18ου συνεδρίου του κόμματός μας. Επίσης, θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα η επανέκδοση των ντοκουμέντων των συμμαχικών διασκέψεων που καθόρισαν τις συνθήκες στην Ευρώπη και τον κόσμο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στις οποίες προστίθεται και η διάσκεψη της Μόσχας που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε αυτές της Γιάλτας και του Πότσνταμ, καθώς και η έκδοση για τα συντάγματα της Σοβιετικής Ένωσης. Όλα αυτά αποτελούν μια συμβολή στη δέσμευση που αναλάβαμε στο 21ο Συνέδριο του Κόμματος να συνεχιστεί η ερευνητική προσπάθεια για τη μελέτη της σοσιαλιστικής οικοδόμησης κατά τον 20ο αιώνα, ιδιαίτερα σχετικά με το επικοδόμημα, την οργάνωση και λειτουργία του κράτους της εργατικής εξουσίας, τη συσχέτιση με τις εξελίξεις στην οικονομία. Καθώς, όπως έχουμε πολλές φορές επισημάνει, κάθε κομμουνιστικό κόμμα πρέπει να προετοιμάζεται από σήμερα, ώστε να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για μια νέα νικηφόρα προσπάθεια επαναστατικής ανατροπής και σοσιαλιστικής οικοδόμησης στον 21ο αιώνα. Μια νέα πιο όρημη πορεία περάσματος από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό, που δεν θα επαναλάβει τα λάθη και τις αδυναμίες της πρώτης ηρωικής προσπάθειας στον 20ο αιώνα. Σε αυτά τα πλαίσια και με αφορμή τα 100 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου επαναστάτη και πρωταγωνιστή της μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης του Λένιν, διοργανώνουμε τη σημερινή ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, ενώ προηγήθηκε αντίστοιχη μερίδα στα πλαίσια της συγκεκριμένης επετείου της ΚΝΕ, του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ για την τεχνητή νοημοσύνη, της οποίας τα υλικά ήδη κυκλοφορούν, και θα ακολουθήσει και μία ακόμη στην Αθήνα που θα αφορά την επαναστατική στρατηγική. Οι αναλυτικές εισηγήσεις της ημερίδας θα εκδοθούν το προσεχές διάστημα, καθώς οι σημερινές παρουσιάσεις θα είναι πιο σύντομες. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλλιτέχνες που ανταποκρίθηκαν με μεγάλη χαρά στην πρόσκλησή μας να πλαισιώσουν τη σημερινή εκδήλωση και μάλιστα αφιλοκερδώς, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο και οι ίδιοι τον μεγαλύτερο επαναστάτη όλων των εποχών. Την Κέρστιν Φέλτς, καθηγήτρια παραστατικών τεχνών στο Πανεπιστήμιο Γκράτς της Αυστρίας, τον Ούβε Μάτσκε, καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και τη Δανάη Παπαμαθαίου Μάτσκε, βοηθό καθηγητή στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής και Θεάτρου του Αμβούργου. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής. Θα ξεκινήσει ο Μάκης Παπαδόπουλος με την εισήγησή του, μέλος του Πολιτικού Γραφείου, με θέμα «Σοσιαλιστικό κράτος και κεντρικός σχεδιασμός». Θα ακολουθήσει η εισήγηση της Αλέκας Παπαρίγα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, για το ρόλο του Κομμουνιστικού Κόμματος στη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Αμέσως μετά θα γίνει διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα θα ακολουθήσουν οι θεματικές παρεμβάσεις, η διαπάλη στο Κουκουσέ σχετικά με τη θέση για το Παλαϊκό Κράτος από τον Βασίλη Όψιμο, μέλος του Τμήματος Οικονομίας της Κεντρικής Επιτροπής,
Η σημασία των αλλαγών σχετικά με τη λειτουργία των Σοβιέτ στο Σοβιετικό Σύνταγμα του 1936 από τη Μαρίνα Λαβράνου, υπεύθυνη του Τμήματος Δικαιοσύνης και Λαϊκών Ελευθεριών της Κεντρικής Επιτροπής, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία, το ζήτημα των πολιτικών μορφών, από τον Αλέξανδρο Χρήση, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και τέλος, προς ένα σοσιαλιστικό συνταγματισμό, νέες τεχνολογίες, σοσιαλιστική δημοκρατία και η κριτική περιγραφειοκρατία, από τον Δημήτρη Κιβωτίδη, λέκτορα στο συνταγματικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Ευχαριστώ πολύ.